Η βίβλος λέει και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πιστεύω ότι η ενσάρκωση είναι μεγάλο μυστήριο. Η αλήθεια της ενσάρκωσης έχει διαφύγει της κατανόησης όλων. Μόνο τώρα που ο παντοδύναμος Θεός έχει έλθει και έχει προσωπικά αποκαλύψει το μυστήριο της ενσάρκωσης. Σήμερα λοιπόν ας κοινωνήσουμε πάνω σε αυτό. Τι ακριβώς είναι η ενσάρκωση. Έφτασε ο πρεσβύτερο Γουάνγκ. Αδέλφια μου, η ειρήνη του κυρίου μαζί σα. Ω συγγνώμη, καθυστέρησα. Καλησπέρα. Περάστε. Ελάτε, καθίστε. Καλημέρα. Έλα, κάθισε. Όλοι μα ζητάνε, αδελφέ. Αμήν. Ελάτε, αδέλφια μου, α καθίσουμε όλοι. Αμήν. Χαίρομαι που θα κοινωνήσουμε. Α το χαστούμε. Α ευχαριστήσουμε τον κύριο. Α συνεχίσουμε τώρα την κοινωνία μα. <Συλίου> <Συλίου> Μέσα σε όλα τα χρόνια τη πίστη μου. Παρόλο που γνώριζα ότι ο Κύριος Ιησούς είναι η ενσάρκωση του Θεού, δεν καταλάβαινα την αλήθεια της ενσάρκωσης. Mm -hmm. Αν η εμφάνιση του Κυρίου μοιάζει με το πόσο ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε ως ο Υιός του ανθρώπου για να εκτελέσει το έργο Του, τότε δεν θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τον Κύριο Ιησού, ναι. ούτε να υποδεχτούμε την έλευση του Κυρίου. Σωστά. Πιστεύω ότι η ενσάρκωση είναι μεγάλο μυστήριο ελάχιστοι μπορούν να κατανοήσουν πραγματικά την αλήθεια της ενσάρκωσης. Ναι. Σήμερα, λοιπόν, ας κοινωνήσουμε πάνω σε αυτό. Τι ακριβώς είναι η ενσάρκωση. Καλώς. Mm. Ναι. Όσον αφορά την ερώτηση mm. του αδελφού Λίν, κανείς μας δεν έχει σαφή γνώση. Ναι. Ναι. Αν ο Κύριος Ιησούς πάρει τη μορφή του Ιού του ανθρώπου τότε κανείς δεν θα μπορέσει να τον αναγνωρίσει. Σωστά. Ποιο Ποιος ξέρει, μπορεί ακόμα και να τον καταδικάσουμε όπως οι Φαρισαίοι. Σωστά. 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 Έτσι είναι. Σωστά. σωστά. Έτσι είναι. Σίγουρα. Είναι. Ο Κύριος Έτσι. δεν θα ξανάρθει Έτσι. ο Υιός του ανθρώπου. Αυτό είναι αδύνατον. Ο Κύριος Ιησούς είπε ξεκάθαρα ότι θα ερχόταν με σύννεφα, ώστε να τον δουν και να τον αναγνωρίσουν όλοι. Ναι. Σωστά. Αυτό προφητεύεται πολύ ξεκάθαρα στη βίβλο. Πώς να το αρνηθείτε αυτό. Σωστά. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώ προφητεύτηκε. Έτσι προφητεύτηκε. Mm -hmm. mm -hmm. Μιλά για μια έλευση με τα σύννεφα. Μπορεί να εγγυηθεί ότι ο κύριο θα κατέλθει πάνω σε σύννεφα, Οπότε τι θα γίνει αν κάποιο μέσα στη νύχτα φωνάξει ο νυμφίο έρχεται. Οι φρόνιμε παρθένες ακούν όλε τη φωνή του νυμφίου, συναντούν τον κύριο και πηγαίνουν μαζί του στη γαμήλια εορτή. Αρνίζει ότι ο κύριο θα έλθει με αυτόν τον τρόπο, Υπάρχει μυστήριο στη δευτέρα παρουσία του κυρίου. Mm -hmm. Διότι ευουλέ μου δεν είναι ημών ουδέ ο διημό νεοδή λέγει ο Ιεχωβά. Αλλόσον είναι υψηλή η ουρανή από τη γη, ούτω εωδήμου είναι υψηλότερε των οδών ημών, και εβουλέμου μου των βουλών ημών. Γνωρίζει αυτό το απόσπασμα. Οι βουλέ του Θεού είναι πάντοτε υψηλότερε εκείνων των ανθρώπων. Κανένα δεν μπορεί να συλλάβει τη σοφία του Θεού. Υπάρχει μυστήριο σε όλο το έργο του Θεού. Αν δεν καταλαβαίνει, μιλέ τέτοιε ανοησίε. Μη αποσπάσματα αποσπάσματα από τη βίβλο στηρίζοντα συμπεράσματα σε αυτό. Αυτό θα παραπλανήσει και θα εξαπατήσει τον κόσμο και θα οδηγήσει σε αντίσταση προ το Θεό. Σωστά, Νέα. Ναι, σωστά. Ναι, σωστά. Σύντροφοι συνεργάτε μου, οφείλουμε όλοι μα να αναζητήσουμε την αλήθεια σε αυτό το ζήτημα. Ναι, δόξα το Θεό. Ναι, κανεί δεν μπορεί να βυθομετρήσει τη σοφία του Θεού. Η δευτέρα παρουσία του κυρίου είναι μυστήριο. Δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα βάσει ενό αποσπάσματο των γραφών. Πρέπει να μελετήσουμε κι άλλο το ζήτημα. Ναι, ναι, σίγουρα. Δόξα τω Θεώ. Ναι, να μελετήσουμε να Το ερώτημα έχει τεθεί σωστά. Η ενσάρκωση αποτελεί ένα απίστευτο μυστήριο. Η αλήθεια της ενσάρκωσης έχει διαφύγει τη κατανόηση όλων. Και αυτό είναι γεγονό. Είναι γεγονό. ναι. Μόνο τώρα που ο παντοδύναμος Θεός έχει έλθει και έχει προσωπικά αποκαλύψει το μυστήριο της ενσάρκωσης. Έχουμε επιτέλους κατανοήσει την αλήθεια της. Ας διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από το έργο του παντοδύναμου Θεού. Ας διαβάσουμε. Ας ακούσουμε ναι, ναι. όλοι μαζί. Ας διαβάσουμε, ναι. Σελίδα 1362. Αποσπάσματα από το έργο του παντοδύναμου. Ο παντοδύναμος Θεός λέει η έννοια της ενσάρκωσης είναι πως ο Θεός εμφανίζεται με σάρκα και έρχεται να εργαστεί με μορφή σάρκας μεταξύ των ανθρώπων που δημιούργησε. Έτσι, για να ενσαρκωθεί ο Θεός, πρέπει πρώτα να αποκτήσει σάρκα, σάρκα με κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτό τουλάχιστον πρέπει να ισχύει. Στην πραγματικότητα, η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού είναι πως ο Θεός ζει και εργάζεται στη σάρκα στην ουσία Του ενσαρκώνεται, γίνεται άνθρωπος. Ενσαρκώνεται, ενσαρκώνεται. Ενσαρκώνεται. Ενσαρκώνεται άνθρωπος ναι, ναι. Ναι. Ο ενσαρκωμένος Θεός ονομάζεται Χριστός και ο Χριστός είναι η σάρκα ντυμένη με το Πνεύμα του Θεού. Η σάρκα αυτή διαφέρει από κάθε άνθρωπο που είναι από σάρκα. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι ο Χριστός δεν είναι από σάρκα και αίμα. Αντιθέτως, είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος. Διαθέτει και κανονική ανθρώπινη φύση αλλά και ολοκληρωμένη θεϊκή φύση. Κανένας άνθρωπος δεν έχει τη θεϊκή του φύση. Η κανονική ανθρώπινη φύση του υποστηρίζει όλες τις κανονικές δραστηριότητές του στη σάρκα. Ενώ η θεϊκή του φύση εκτελεί το έργο του Θεού του ίδιου. Επειδή εκείνος είναι ένας άνθρωπος με την ουσία του Θεού. Είναι πάνω από οποιονδήποτε δημιουργημένο άνθρωπο πάνω από οποιονδήποτε άνθρωπο που μπορεί να εκτελέσει το έργο του. Κι έτσι, μεταξύ όλων εκείνων που διαθέτουν ανθρώπινο κέλυφο σαν το δικό του, μεταξύ όλων όσοι κατέχουν ανθρώπινη φύση, μόνο εκείνος είναι ο ίδιος ενσαρκωμένος Θεός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι δημιουργημένοι άνθρωποι. Παρόλο που όλοι έχουν ανθρώπινη φύση, οι δημιουργημένοι άνθρωποι δεν είναι τίποτα άλλο παρά άνθρωποι, ενώ ο ενσαρκωμένος Θεός είναι διαφορετικός. Μέσα στη σάρκα του δεν περικλεί μόνο την ανθρώπινη, αλλά ακόμη πιο σημαντικό τη θεϊκή φύση. Την ανθρώπινη φύση του μπορεί να τη δει κανείς στην εξωτερική ανθρώπινη εμφάνιση της σάρκας του και στην καθημερινή του ζωή. Αλλά είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή η θεϊκή φύση του, επειδή η θεϊκή φύση του εκφράζεται μόνο όταν έχει ανθρώπινη φύση και δεν είναι τόσο υπερφυσική όσο τη φαντάζονται οι άνθρωποι, είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους ανθρώπους να τη δουν. Από τη στιγμή που ο Θεός ενσαρκώνεται, η ουσία του είναι ένας συνδυασμός ανθρώπινης και θεϊκής φύσης. Αυτός ο συνδυασμός λέγεται ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός στη γη. Από τα λόγια του παντοδύναμου Θεού, Βλέπουμε ότι η ενσάρκωση είναι το πνεύμα του Θεού ενδεδειμένο σε σάρκα. Mm. Δηλαδή, το πνεύμα του Θεού υλοποιείται σε σάρκα με κανονική ανθρώπινη φύση και κανονική ανθρώπινη σκέψη. Ναι. Mm. Κι έτσι γίνεται ένα συνηθισμένο φυσιολογικό άτομο που εργάζεται και ομιλεί μεταξύ των ανθρώπων. Αυτή η σάρκα έχει κανονική ανθρώπινη φύση αλλά και πλήρη θεϊκή φύση. Αν και εξωτερικά η σάρκα του φαίνεται απλή και κανονική, εκείνος είναι σε θέση να αναλάβει το έργο του Θεού, να εκφράσει τη φωνή του Θεού και να καθοδηγήσει και να σώσει την ανθρωπότητα. Συμβαίνει επειδή εκείνος έχει πλήρη θεϊκή φύση. Πλήρης θεϊκή φύση σημαίνει ότι όλα όσα έχει το Πνεύμα του Θεού, η έμφυτη διάθεση του Θεού, η Άγια και δίκη ουσία του Θεού αυτό που έχει και είναι ο Θεό, η παντοδυναμία και η σοφία του και η εξουσία και η δύναμή του, όλα έχουν υλοποιηθεί στη σάρκα. Αυτή η σάρκα είναι ο Χριστό. Είναι ο πρακτικό Θεό που βρίσκεται στη γη για να εκτελέσει έργο και να σώσει την ανθρωπότητα. Ναι, ναι, σωστά. Εμφανισιακά, ο Χριστό είναι ένα συνηθισμένο ιό του ανθρώπου. Mm. Όμω διαφέρει από κάθε δημιουργημένο ανθρώπινο όν. Ο δημιουργημένο άνθρωπο έχει μόνο ανθρώπινη φύση, χωρί ίχνο θεία ουσία. Ο Χριστό δεν έχει μόνο κανονική ανθρώπινη φύση, έχει πλήρη θεϊκή φύση. Έτσι, έχει την ουσία του Θεού, μπορεί να τον εκπροσωπήσει, να εκφράσει όλε τι αλήθειε ω ο ίδιο ο Θεό, τη διάθεση του Θεού και όλα όσα έχει και είναι ο Θεό, και να πρικήσει τον άνθρωπο με την αλήθεια, την οδό και τη ζωή. Κανένα δημιουργημένο άνθρωπο δεν είναι ικανό για τέτοιου άθλου. Ο Χριστό εργάζεται και μιλάει, εκφράζει τη διάθεση του Θεού και όλο όσα έχει και είναι ο Θεό στη σάρκα του. Ανεξάρτητα πώ εκφράζει εκείνο το λόγο του Θεού και πώ κάνει το έργο του Θεού, το κάνει πάντα με την κανονική ανθρώπινη φύση. Έχει κανονική σάρκα, δεν υπάρχει τίποτα υπερφυσικό πάνω του. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Θεό έχει έρθει με σάρκα, έχει ήδη γίνει ένα συνηθισμένο άνθρωπο αυτή η συνηθισμένη και κανονική σάρκα έχει εκπληρώσει τα λεγόμενα του «Ο Λόγος ενσαρκώνεται». Είναι ο πρακτικός Θεός ενσαρκωμένος. Ναι. Επειδή ο Χριστός έχει πλήρη θεϊκή φύση, μπορεί να εκπροσωπήσει το Θεό, να εκφράσει την αλήθεια και να σώσει την ανθρωπότητα. Επειδή ο Χριστός έχει πλήρη θεϊκή φύση, μπορεί να εκφράσει άμεσα το Λόγο του Θεού, όχι μόνο να μεταδώσει το Λόγο Του. Μπορεί να εκφράσει την αλήθεια πάντα και παντού να προσφέρει και να ποτίσει τον άνθρωπο, καθοδηγώντας όλη την ανθρωπότητα. Μόνο επειδή ο Χριστός έχει πλήρη θεϊκή φύση και έχει την ταυτότητα και την ουσία του Θεού, μπορούμε να πούμε ότι είναι η ενσάρκωση του Θεού, ο ίδιος ο πρακτικός Θεός. Ναι. Ω, δεν έχει ξαναδιατυπωθεί έτσι. Αμήν, ευχαριστώ. Πραγματικά. ναι, σίγουρα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Αρχικά σκέφτηκα ότι όταν έρθει ο ενσαρκωμένος Θεός θα έκανε ό,τι είχε κάνει ο Κύριος Ιησούς. Θα θεράπευε άρρωστους και θα εκδίω και δαίμονες θα ανάστανε νεκρούς. Σκέφτηκα ότι η ενσάρκωση του Θεού θα έκανε θαύματα, εκφράζοντας απλώς λίγα λόγια. Φρακτικά. Σωστά. Ναι. Τώρα βλέπω ότι έκανα λάθος. Δόξα του Θεού. Η ενσάρκωση του Θεού κατά τι έσχατε ημέρε είναι με συνηθισμένη σάρκα. Εξωτερικά μοιάζει κανονικό και πρακτικό και δεν διαφέρει καθόλου από οποιονδήποτε άνθρωπο. Πέραν του ότι διαθέτει θεϊκή φύση, κάτι που κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να δει με γυμνό μάτι. Mm. Μπορεί να εκφέρει τη φωνή του Θεού, να εκφράζει όλε τι αλήθειε και να προσφέρει ζωή αλλά, καθώ η ανθρώπινη φύση του είναι συνηθισμένη και κανονική, ναι, το Θεό. ο άνθρωπο δεν καταφέρνει να τον δει ω τον ίδιο τον ενσαρκωμένο Θεό. Αυτή τη φορά καταλαβαίνω. Mm. Βλέπω τα πράγματα πολύ πιο ξεκάθαρα τώρα. Δόξα, δόξα, δόξα. Πιστεύω στον κύριο πάνω από τη μισή μου ζωή. Για να είμαι ειλικρινή, πάντα πίστευα ότι η ενσαρκώση θα έκανε θαύματα ότι θα είχε μεγάλο ανάστημα και ότι η εμφάνισή Του θα ήταν διαφορετική από το μέσο ατόμου. Όμως μετά από την αποκάλυψη του παντοδύναμου Θεού, ντρέπομαι για τις απόψεις μου. Όπως αποδεικνύεται, ο Θεός έχει ενσαρκωθεί σε συνηθισμένη και κανονική σάρκα, χωρίς τίποτα το υπερφυσικό. Δεν είναι περίεργο που οι Φαρισαίοι είπαν για τον Κύριο Ιησού, «Δεν είναι αυτός Ναζωραίος, ο γιος ενός ξυλουργού» mm. Και αυτό επειδή η σάρκα του κυρίου Ιησού ήταν μια κανονική, η μέση σάρκα. Ναι. Η ενσάρκωση του Θεού χτυπά κατά μου τραόλες τι αντιλήψει και ψευδεστήσει του ανθρώπου. Ναι, Είναι πραγματικά μυστήριο. Θα σκεφτώ καλά όσα υπόθηκαν εδώ σήμερα και θα αναζητήσω σωστά. Δόξα τω Θεώ. Το μεγαλύτερο μυστήριο τη ενσάρκωση ελάχιστη σχέση έχει με το αν η σάρκα του Θεού έχει μεγάλο ανάστημα. Αντιθέτω, έχει να κάνει με το ότι η πλήρη θεϊκή φύση κρύβεται μέσα σε αυτή την κανονική σάρκα. Κανεί άνθρωπο δεν μπορεί να ανακαλύψει ή να δει αυτή την κρυμμένη θεϊκή φύση. Όπω όταν ο κύριο Ιησούς ήλθε για να εκτελέσει το έργο του, αν κανεί δεν είχε ακούσει τη φωνή του και δεν είχε βιώσει το λόγο και το έργο του, τότε κανεί δεν θα είχε αναγνωρίσει ότι ο κύριο Ιησού είναι ο Χριστό, ο Υιός του Θεού. Επομένως, η ενσάρκωση του Θεού είναι ο καλύτερος τρόπος για να κατέλθει μυστικά ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν ήλθε ο Κύριος Ιησούς, κανείς δεν διέκρινε από την εξωτερική του εμφάνιση ότι ήταν ο Χριστός, ο ενσαρκωμένος Θεός. Mm. Και κανείς δεν είδε τη θεϊκή φύση που ήταν κρυμμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση του. Μόνον όταν εξέφρασε την αλήθεια ο Κύριος Ιησούς και εκτέλεσε το έργο λύτρωσης της ανθρωπότητας, μόνον τότε ο άνθρωπο ανακάλυψε ότι ο λόγο του έχει εξουσία και δύναμη και άρχισε να τον ακολουθεί. Ναι. Μόνο όταν ο κύριο Ιησούς εμφανίστηκε μετά από την αναστασή του, αντιλήφθηκαν ότι εκείνο ήταν ο ενσαρκωμένος Χριστό, η εμφάνιση του Θεού. Αν δεν είχε εκφράσει την αλήθεια και δεν είχε κάνει το έργο του, κανεί δεν θα τον είχε ακολουθήσει. Αν δεν είχε γίνει μάρτυρα ότι είναι ο Χριστό, η εμφάνιση του Θεού, κανεί δεν θα τον είχε αναγνωρίσει. Επειδή ο άνθρωπο πιστεύει ότι, αν είναι πράγματι ο ενσαρκωμένο Θεό, τότε η σάρκα του πρέπει να είχε υπερφυσικέ ιδιότητε. Εκείνο θα έπρεπε να ήταν υπεράνθρωπο με ευρύ, ισχυρό ανάστημα και επιβλητική παρουσία. Και όχι μόνο θα έπρεπε να μιλά με εξουσία και δύναμη, αλλά και να κάνει θαύματα όπου κι αν πήγαινε. Κάπω έτσι θα έπρεπε να είναι ο ενσαρκωμένο Θεό. Αν έχει συνηθισμένη εξωτερική εμφάνιση, όπω κάθε συνηθισμένο άνθρωπο και κανονική ανθρώπινη φύση, τότε σίγουρα δεν είναι η ενσάρκωση του Θεού. Α θυμηθούμε ξανά όταν ο κύριο Ιησούς ενσαρκώθηκε για να μιλήσει και να εκτελέσει έργο. Ανεξάρτητα από το πώ εξέφρασε την αλήθεια και τη φωνή του Θεού, κανεί δεν τον αναγνώρισε. Όταν άκουγαν κάποιον να γίνεται μάρτυρα για τον κύριο Ιησού, έφταναν να πούν: Δεν είναι αυτό ο γιο του Ιωσήφ. Δεν είναι ένα Γιατί να μιλά ο κόσμο έτσι για αυτόν. Επειδή ο κύριο Ιησούς είχε κανονική ανθρώπινη φύση ω προ την εξωτερική του εμφάνιση, ήταν ένα κανονικό, μέσο άνθρωπο και δεν είχε ισχυρή επιβλητική παρουσία. Οπότε, κανεί δεν τον δέχτηκε. Στην πραγματικότητα, στο βαθμό που εκείνο είναι η ενσάρκωση, πρέπει να έχει κανονική ανθρώπινη φύση εξορισμού. Πρέπει να δείξει στου ανθρώπου ότι η σάρκα την οποία ο Θεό ενδύεται είναι συνηθισμένη και κανονική. Φαίνεται σαν κανονικό άνθρωπο. Εάν ο Θεό Ενδιόταν τη σάρκα ενός υπεράνθρωπου και όχι ενός ατόμου με κανονική ανθρώπινη φύση, τότε θα χανόταν το όλο νόημα της ενσάρκωσης. Επομένως, ο Χριστός πρέπει να έχει κανονική ανθρώπινη φύση. Μόνο έτσι μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος. Ναι, πράγματι. Ας ναι, 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 πράγμα, να διαβάσουμε σίγουρα. άλλο ένα απόσπασμα από το Λόγο του Παντοδύναμου Θεού. Γυρίστε στη σελίδα 1365. Αδελφέ Γουάνγκ, θα διαβάσω εγώ. Εντάξει. Ο παντοδύναμος Θεός λέει «Η σημασία της ενσάρκωσης είναι ότι ένας συνηθισμένος κανονικός άνθρωπος εκτελεί το έργο του ίδιου του Θεού. Ότι δηλαδή ο Θεός εκτελεί το θεϊκό του έργο στην ανθρώπινη φύση και συνεπώς συντρίβει το σατανά». Εάν κατά την πρώτη του έλευση ο Θεός δεν είχε την κανονική ανθρώπινη φύση πριν από την ηλικία των 29, εάν αμέσω αφού γεννήθηκε μπορούσε να πραγματοποιεί θαύματα, εάν αμέσω αφού μίλησε μπορούσε να μιλήσει την ουράνια γλώσσα, εάν τη στιγμή που πρωτοπερπάτησε στη γη μπορούσε να αντιληφθεί όλα τα εγκόσμια ζητήματα, να ξεχωρίζει τις σκέψεις και τις προθέσεις κάθε ανθρώπου, τότε εκείνος δεν θα μπορούσε να λέγεται κανονικός άνθρωπος ούτε η σάρκα του να θεωρείται ανθρώπινη. Εάν αυτό είχε συμβεί με τον Χριστό, τότε η έννοια και η ουσία της ενσάρκωσης του Θεού θα είχαν χαθεί. Το ότι εκείνος κατήχε κανονική ανθρώπινη φύση αποδεικνύει πως ήταν Θεός ενσαρκωμένος. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε σε μια κανονική διαδικασία ανθρώπινης ανάπτυξης δείχνει πως εκείνος ήταν μια κανονική σάρκα. Και επιπλέον το έργο του είναι επαρκής απόδειξη πως εκείνος ήταν ο Λόγος του Θεού, το πνεύμα του Θεού που ενσαρκώθηκε. Ο Θεός ενσαρκώνεται εξαιτία των αναγκών του έργου. Με άλλα λόγια, αυτό το στάδιο του έργου πρέπει να γίνει στη σάρκα, να γίνει με κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η προϋπόθεση προκειμένου ο λόγος να ενσαρκωθεί, προκειμένου ο λόγος να εμφανιστεί στη σάρκα και είναι η αληθινή ιστορία πίσω από τις δύο ενσαρκώσεις του Θεού. Αν ο ενσαρκωμένο Θεό είχε ουσιαστικά ξεκινήσει τη διακονία του από τη στιγμή τη γέννησή του, εκτελώντα υπερφυσικά σημεία και τέρατα, τότε δεν θα είχε κάποια ενσώματη ουσία. Επομένω, η ανθρώπινη φύση του υπάρχει χάρη στην ενσώματη ουσία του. Δεν μπορεί να υπάρξει σάρκα χωρί ανθρώπινη φύση. Και ένα άτομο χωρί ανθρώπινη φύση δεν είναι ανθρώπινο όν. Με τον τρόπο αυτόν, η ανθρώπινη φύση της σάρκας του Θεού είναι μια εγγενής ιδιότητα της σάρκας του ενσαρκωμένου Θεού. Αν υποθεί ότι όταν ο Θεός ενσαρκώνεται, είναι εξ ολοκλήρου Θεός, δεν είναι καθόλου άνθρωπος, είναι βλασφημία. Διότι μια τέτοια άποψη είναι αδύνατο να εκφραστεί, καθώς παραβιάζει την αρχή της ενσάρκωσης. Η ανθρώπινη φύση του ενσαρκωμένου Θεού υπάρχει για να διατηρεί το κανονικό θείο έργο στη σάρκα. Η κανονική ανθρώπινη σκέψη του συντηρεί την κανονική ανθρώπινη φύση του και όλες τις φυσιολογικές ενσώματες δραστηριότητες του. Θα μπορούσε κάποιος να πει πως η κανονική ανθρώπινη σκέψη του υπάρχει προκειμένου να συντηρεί όλο το έργο του Θεού στη σάρκα. Εάν αυτή η σάρκα δεν κατήχε έναν κανονικό ανθρώπινο νου, τότε ο Θεός δεν θα μπορούσε να εργαστεί στη σάρκα, και ό,τι χρειάζεται να κάνει στη σάρκα δεν θα μπορούσε ποτέ να ολοκληρωθεί. Έτσι, ο ενσαρκωμένος Θεός πρέπει να διαθέτει έναν κανονικό ανθρώπινο νου. Πρέπει να διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση, διότι πρέπει να εκτελέσει το έργο του στην ανθρώπινη φύση με κανονικό νου. Αυτή είναι η ουσία του έργου του ενσαρκωμένου Θεού, η ίδια η ουσία του ενσαρκωμένου Θεού. Πράγματι. Αλήθεια είναι. σωστά. Δόξα να σωστά. Ναι, ναι, Σωστά. Ναι, πράγματι. Από τα λόγια του παντοδύναμου Θεού βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ο ενσαρκωμένος Θεός πρέπει να έχει κανονική ανθρώπινη φύση. Διαφορετικά δεν θα ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Ως προς την εξωτερική εμφάνιση μοιάζει συνηθισμένος, κανονικός άνθρωπος. Με τίποτα υπερφυσικό στην ανθρώπινη φύση του. Επομένως, αν μετρήσουμε τον Χριστό με κριτήριο τη αντιλήψη και τη φαντασία μα, δεν πρόκειται ποτέ να τον αναγνωρίσουμε ή να τον αποδεχθούμε ω Χριστό. Το πολύ πολύ να αναγνωρίσουμε απλώ ότι είναι ένα προφήτης ταλμένο από τον Θεό ή κάποιο που χρησιμοποιεί ο Θεό. Αν θέλουμε πραγματικά να γνωρίσουμε τον Χριστό, πρέπει να μελετήσουμε τον λόγο και το έργο του. Για να δούμε κατά πόσον αυτό που εκφράζει είναι η φωνή του Θεού. Κατά πόσον τα λόγια είναι εκδηλώσει τη διάθεση του Θεού και όλων όσων έχει και είναι ο Θεό. Και κατά πόσον το έργο του και η αλήθεια που εκφράζει μπορούν να σώσουν την ανθρωπότητα. Μόνον τότε μπορούμε να γνωρίσουμε, να αποδεχθούμε και να υπακούσουμε το Χριστό. Mm -hmm. Mm -hmm. Αν δεν αναζητούμε την αλήθεια, δεν ερευνούμε το έργο του Θεού. Ακόμα και αν ακούμε το λόγο του Χριστού και βλέπουμε το έργο του, και πάλι δεν θα γνωρίσουμε το Χριστό. Ακόμα και αν είμαστε μαζί με το Χριστό, από το πρωί ω το βράδυ, και πάλι θα τον αντιμετωπίσουμε ως συνηθισμένο άνθρωπο. Και κατά συνέπεια θα του αντισταθούμε και θα τον καταδικάσουμε. Στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να δεχτούμε τον Χριστό, πρέπει μόνο να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού και να αναγνωρίσουμε ότι αυτό εκτελεί το έργο του. Αλλά για να γνωρίσουμε τη θεϊκή φύση του Χριστού και να επιτύχουμε υπακοή στον Χριστό και να αγαπήσουμε τον πρακτικό Θεό, πρέπει να ανακαλύψουμε την αλήθεια μέσα από το λόγο και το έργο του Χριστού. Να δούμε τη διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι ο Θεό. Να δούμε την άγια φύση του Θεού, την παντοδυναμία και τη σοφία του. Να δούμε το κάλο του και να εκτιμήσουμε τι ειλικρινεί του προθέσει. Μόνο έτσι μπορεί κανεί να υπακούσει πραγματικά τον Χριστό και να λατρέψει τον πρακτικό Θεό στην καρδιά του. Να τον ναι. ναι. μόνο ναι. έτσι. Ναι. Τον πρακτικό Θεό. Πράγματι, Πράγματι. στην Πολύ καρδιά σωστά. του. Ναι. ναι. Όλοι εμεί οι πιστοί ξέρουμε ότι ο τρόπος που κήρυτε ο Κύριος Ιησούς, ο λόγος που εξέφρασε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών που αποκάλυψε, καθώς και όσα απέτησε από τον άνθρωπο, ήταν όλη η αλήθεια, ήταν όλα η φωνή του Θεού. Ναι. Ήταν εκδηλώσεις της διάθεσης της ζωής του Θεού και όλων όσα αυτός έχει και είναι. Τα θαύματα που εκτέλεσε, η θεραπεία αρρώστων, η αποβολή δαιμονίων, η γαλήνευση ανέμου και θάλασσα, το τάισμα 5.000 ανθρώπων με πέντε καρβέλια ψωμί και δύο ψάρια, ήταν όλα εκδηλώσει τη εξουσία και τη δύναμη του Θεού. Mm. Εκείνοι που αναζητούσαν την αλήθεια τότε, όπως ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ματθαίος και ο Ναθαναήλ, αναγνώρισαν από το λόγο και το έργο του Κυρίου Ιησού ότι εκείνος είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και γι' αυτό τον ακολούθησαν και έλαβαν τη σωτηρία του. Ενώ οι Ιουδαίοι οι Φαρισαίοι, παρόλο που άκουσαν τα κηρύγματα του Κυρίου Ιησού και τον είδαν να εκτελεί θαύματα, τον είδαν απλώς ως συνηθισμένο άνθρωπο χωρίς εξουσία ή ανάστημα. Γι' αυτό τόλμησαν ανέσχυντα να του αντισταθούν και να τον καταδικάσουν χωρίς τον παραμικρό φόβο. Στο τέλος, διέπραξαν το μέγιστο των αμαρτιμάτων, σταυρώνοντας τον Κύριο Ιησού. Το μάθημα των Φαρισαίων απαιτεί βαθύ συλλογισμό. Δείχνει ξεκάθαρα την αντίχριστη φύση τους που ήταν το μίσος για την αλήθεια και για το Θεό και αποκαλύπτει την ανοησία και την άγνοια της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Σήμερα, ο ενσαρκωμένος παντοδύναμος Θεός, όπως ακριβώς και ο Κύριος Ιησούς, κάνει το έργο του ίδιου του Θεού με κανονική ανθρώπινη φύση. Ο παντοδύναμος Θεός εκφράζει όλες τις αλήθειες που χρειάζεται η διεφθαρμένη ανθρωπότητα για να σωθεί. Ναι. Και εκτελεί το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Όχι μόνο κρίνει και εκθέτει τη σατανική φύση της διεφθαρμένης ανθρωπότητας και την αλήθεια της διαφθοράς τη, αλλά έχει αποκαλύψει και τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Έχει δείξει το μονοπάτι για να ελευθερωθεί η ανθρωπότητα από την αμαρτία, να πετύχει εξαγνισμό και να σωθεί από το Θεό. Επίση, έχει αποκαλύψει την έμφυτη δίκαιη διάθεση του Θεού, όλα όσα έχει και είναι ο Θεό, καθώ και τη μοναδική δύναμη και εξουσία του Θεού. Ο λόγο και το έργο του παντοδύναμου Θεού αποτελούν την εκδήλωση τη ταυτότητα του ίδιου του Θεού. Στι μέρε μα, όλοι όσοι ακολουθούν τον παντοδύναμο Θεό. Έχουν ακούσει τη φωνή του Θεού στο λόγο και το έργο του Παντοδύναμου Θεού, έχουν δει την εκδήλωση του λόγου του ενσαρκωμένου Θεού και έχουν έλθει ενώπιον του θρόνου του Παντοδύναμου Θεού, λαμβάνοντα τον εξαγνισμό και την τελείωση από το Θεό. Όσοι από τον θρησκευτικό κόσμο συνεχίζουν να αρνούνται, να τον καταδικάζουν και να του αντιστέκονται, έχουν κάνει το ίδιο λάθο με του Ιουδαίου Φαρισαίου. Αντιμετωπίζοντα τον Χριστό των Έσχατων Ημερών σαν κάθε συνηθισμένο άνθρωπο. Χωρί να προσπαθήσουν να μελετήσουν τι αλήθειε που έχει εκφράσει ο παντοδύναμο Θεό. Έτσι, σταυρώνουν το Θεό για άλλη μια φορά, γεμίζοντα με οργή τη διάθεση του Θεού. Αν ο άνθρωπο μείνει σταθερό στι αντιλήψει και τι φαντασίε του και δεν αναζητά και δεν μελετά τι αλήθειε που εκφράζει ο Χριστό, δεν θα κατορθώσει να αναγνωρίσει τη φωνή του Θεού που εκφράζεται από τον Χριστό, ούτε να δεχτεί και να υπακούσει το έργο του Χριστού. Και δεν θα λάβει ποτέ τη σωτηρία του Θεού κατά τι έσχατε ημέρε. Αν ο άνθρωπο δεν κατανοήσει την αλήθεια τη ενσάρκωσης, δεν θα μπορέσει να δεχτεί και να υπακούσει το έργο του Θεού. Θα καταδικάσει το Θεό, θα του αντισταθεί και επίση πιθανότατα θα δεχτεί την τιμωρία και την κατάρα του Θεού. Στην πίστη μα, αν θέλουμε να σωθούμε από το Θεό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναζητήσουμε την αλήθεια και να κατανοήσουμε το μυστήριο της ενσάρκωσης. Πράγματι. Πράγματι. Σίγουρα. Σωστά, σωστά. Βέβαια, βέβαια, Δόξα στον κύριο. Έχετε κοινωνήσει την αλήθεια τη ενσάρκωση πολύ ξεκάθαρα. Τώρα καταλαβαίνω πολύ πιο ξεκάθαρα. Δόξα, στον Θεό. Θεό. Εξωτερικά ο Χριστό είναι ένα συνηθισμένο ιό ανθρώπου. Αλλά η θεϊκή φύση μέσα του είναι δύσκολο να ανακαλυφθεί από τον άνθρωπο. Αν δεν διαθέτουμε διερευνητική καρδιά και δεν γνωρίσουμε τον Χριστό μέσω του λόγου και του έργου του, θα μα είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσουμε τη θεϊκή φύση του Χριστού. Ναι. 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 Όπως ο Ιούδας, παρόλο που πέρασε μια ζωή δίπλα στον Κύριο Ιησού, όντας μαζί Του όλη την ημέρα, δεν αναγνώρισε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός και στη συνέχεια Τον πρόδωσε και έγινε αμαρτωλός για πάντα. Αυτό είναι σπουδαίο μάθημα. Σουστά. 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 Ο Παντοδύναμος Θεός έχει αποκαλύψει το μυστήριο της ενσάρκωσης πολύ καθαρά. Φαίνεται ότι πρέπει να είναι η εμφάνιση του Κυρίου Ιησού που έχει έλθει ξανά. Ναι. Σωστά. Ναι. Τότε, επειδή ο Κύριος Ιησούς μίλησε, εκτέλεσε το έργο του και έκανε θαύματα μέσα από την κανονική ανθρώπινη φύση του, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τον αναγνώρισαν. Σωστά. Και μόνο εκείνοι οι οποίοι αναζητούσαν και διψούσαν για την αλήθεια μπόρεσαν να τον αναγνωρίσουν ως του Χριστό. Ναι. ναι. Φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να πιστεύει κανείς στον ενσαρκωμένο Θεό. Ναι. 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 Σήμερα η πίστη μας στον Κύριο Ιησού στην ουσία βασίζεται εξ ολοκλήρου στη βίβλο. Σωστά. Πράγματι. Όχι επειδή είδαμε τον Κύριο Ιησού αυτοπροσώπως ή επειδή βιώσαμε το έργο Του. Ναι. Την ώρα που εσείς κοινωνούσατε, εγώ σκεφτόμουν. Αν πράγματι έβλεπα τον Κύριο Ιησού να εκτελεί το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους, θα πίστευα σε Αυτόν. Θα υπάκουα στο έργο Του. Δύσκολο να το πούμε. Δεν είναι περίεργο ότι όταν ο παντοδύναμο Θεό έρχεται για να εκτελέσει έργο, τόσοι θρησκευόμενοι του αντιστέκονται και το καταδικάζουν. Φαίνεται ότι είναι εύκολο να πιστεύει κανεί τον κύριο Ιησού βασιζόμενο στη βίβλο. Αλλά να δεχτεί τον κύριο Ιησού που έχει επιστρέψει βασιζόμενο στο ότι τον είδε να εκτελεί το έργο του, αυτό δεν είναι καθόλου απλή δουλειά. Σωστά. Φαίνεται λοιπόν ναι, ναι. ότι μα λείπει ναι. ακόμα και η ελάχιστη γνώση τη αλήθεια τη ενσάρκωση. Δόξα στον Κύριο. Ο λόγος του παντοδύναμου Θεού μου επέτρεψε να κατανοήσω ότι η ενσάρκωση είναι απλώς το πνεύμα του Θεού που έχει ενδυθεί σάρκα και έχει γίνει άνθρωπος. Ναι. Ναι. Στην εξωτερική εμφάνιση είναι ένας συνηθισμένος και κανονικός ιός ανθρώπου χωρίς τίποτα υπερφυσικό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά η θεϊκή Του φύση είναι κρυμμένη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει. Ναι, 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 ναι. Όπως όταν ο Κύριος Ιησούς ήλθε για το έργο Του, κανείς δεν αναγνώρισε τη θεϊκή Του φύση, άρα κανείς δεν μπόρεσε να δει ότι είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Ναι. Φαίνεται ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε πραγματικά την ενσάρκωση του Θεού, μόνο μέσω του Λόγου και του έργου Του. Σωστά. Ναι. Αν κρίνουμε το Χριστό βασιζόμενοι στις αντιλήψεις και τις αυταπάτες μας, τότε είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε το Χριστό ως συνηθισμένο άνθρωπο. Mm, σωστά. σωστά. Και είναι πολύ πιθανό να Τον καταδικάσουμε. Σωστά. <maiden> <Σηφίλοι> <Σήν. DP exactamente> σωστά. <τίες> μιλάει πολύ σωστά. Ναι. Η αλήθεια που κοινωνήσατε είναι σημαντική για εμάς, που περιμένουμε την έλευση του Κυρίου, αλλά που δεν έχουμε καμία απολύτως κατανόηση της ενσάρκωσης. うん、mm. <laughs> ね。